Απαράδεκτη και απαξιωτική χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση και έχουν αποχωρήσει από τα δικαστήρια. Τα παράπονα των δικαστικών υπαλλήλων που αναμένουν να συνταξιοδοτηθούν μεταφέρει η Ιωάννα Παπαδημητρίου, πρώην πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Βόλου και πρώην δικαστικός υπάλληλος. Οι πρώην δικαστικοί υπάλληλοι ξέρουν ότι δεν ευθύνεται ο ένας υπάλληλος που διεκπεραιώνει όλο αυτό το έργο. Η ευθύνη ανήκει στη διοίκηση που δεν ενδιαφέρεται να συμπεριφερθεί στους απόμαχους της εργασίας όπως τους αξίζει, λένε οι ίδιοι, και επισημαίνουν πως προσφέρονται ακόμα και αφιλοκερδώς να βοηθήσουν. Με την ευκαιρία να συλληπιθώ και την οικογένεια του Άστρα για το φευγείο του Βαλάντη, με τον οποίο είχαμε μια άψογη συνεργασία, συγκινούμε που το λέω, κάλυπτε τα πάντα, δηλαδή ήταν πάντα στο πλευρό μας να αναδείξει οποιοδήποτε θέμα μας απασχολούσε, αλλά και να μπορέσει να ενημερώνει την κοινωνία για όλα όσα για το δικαστικό ρεπορτάζ. Είναι μια μέρα δύσκολη βέβαια για όλο τον κόσμο σήμερα, αλλά παρόλα αυτά τα προβλήματα τρέχουν, η καθημερινότητα τρέχει. Το ένα είναι αλυσίδα μαζί με το άλλο για αυτούς που έχουμε μείνει πίσω εδώ. Το πρόβλημα που ήθελα να αναδείξω με το δελτίο τύπου που έστειλα χτες και το οποίο είναι μια επιστολή στην ουσία διαμαρτυρίας για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είναι υποστελεχωμένο σε πολλά τμήματα, προκειμένου μας ενδιαφέρει το τμήμα της γραμματείας των δικαστηρίων. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον τα τελευταία 3, ενημερώνουμε σε επίπεδο Ομοσπονδίας ότι πρέπει να προχωρήσουν οι προσλήψεις από τους διαγωνισμούς που έγιναν το 18, το 19, για να ενισχυθούν οι γραμματείες εν ώψη συνταξιοδότησης στη δική μας. Είμαστε περίπου 700 άτομα που αποχωρήσαμε από όλη την Ελλάδα, δεν μιλάω μόνο για το Βόλο, στο Βόλο είμαστε 14-15. Λοιπόν, είναι 700 άτομα που αποχώρησαν. Τα περισσότερα είχαν συμπληρώσει το εργασιακό τους βίο λόγω ορίου ηλικίας στα 67 και κάποιοι από εμάς φύγαμε με τα 37 χρόνια υπηρεσίας. Λοιπόν, το Υπουργείο δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Οι διαγωνισμοί που έγιναν είχαν κάποιους πίνακες επιλαχόντων. Κάποιοι από αυτούς δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους. Ας μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν τον αποδέχτηκαν. Για να προχωρήσει στον επόμενο, χρειαζόταν να περάσουν 2 και 3 μήνες και 2 και 3 χρόνια. Λοιπόν, έτσι δεν ενισχύεται η γραμματεία από ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να πιάσουν δουλειά. Έχουν μείνει τα γραφεία τώρα πίσω άδεια και λόγω αποχώρησης δικής μας και λόγω των αναρωτικών και των συνθήκων COVID που επικρατούν. Λοιπόν, στο Υπουργείο υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος ο οποίος ασχολείται με τις συντάξεις. Δεν μπορεί να κλείσει παρά μόνο 5 φακέλους τη βδομάδα. Φανταστείτε τώρα, από 200 άτομα που φύγαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, 5 τη βδομάδα, πότε πρέπει αυτός ο άνθρωπος να τελειώσει. Ο ίδιος μας ενημέρωσε, από ό,τι διαπιστώσαμε, είναι ο ίδιος ο οποίος ελέγχει τα χαρτιά, βγάζει φωτοτυπίες, πηγαίνει στο πρωτόκολλο, παίρνει τα έγγραφά μας. Και όλα αυτά τα κάνει μόνος του, χωρίς μία βοήθεια. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη. 2 άτομα να πάνε να συνδράμουν, να πληκτρολογούν, να ξέρουν να πληκτρολογούν και να ξέρουν να βγάζουν φωτοτυπίες και να πηγαίνουν από το ένα τμήμα στο άλλο. Εμείς θα δηλώνουμε όλοι ότι αδυνατούμε να τα βγάλουμε πέρα 5 μήνες χωρίς μισθό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είμαστε συνταξιούχοι, δουλέψαμε 40 χρόνια σε αυτά τα γραφεία. Όχι εδώ μόνο που σας δείχνω, σε όλη την Ελλάδα. Δουλέψαμε 40 χρόνια σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες και έρχονται τώρα να μας λένε ότι θα περιμένετε 5 μήνες να πληρωθείτε. Και όχι την κύρια σύνταξη. Δεν σας μιλάω για την κύρια σύνταξη. Σας μιλάω για την προσωρινή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι τόσες οικογένειες χωρίς εισόδημα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι το μόνο που καθυστερεί τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την απονομή της προσωρινής σύνταξης αλλά και της κύριας. Και οι πρώην δικαστικοί υπάλληλοι αναρωτιούνται το αυτονόητο. Πώς θα ζουν και θα ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους χωρίς εισόδημα 5 μήνες. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Σε κανένα Υπουργείο δεν συμβαίνει. Από όλες τις επαφές που έχουμε τους υπόλοιπους συνταξιούχους, γιατί ανήκουμε σε συλλόγους συνταξιούχων πλέον, άσχετα αν δεν έχουμε εισόδημα, και μας ενημερώνουν ότι σε 1 μήνα, 2 βγαίνει η προσωρινή του σύνταξη. Και από εκεί πηγαίνουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να γίνει ολοκληρωμένη η διαδικασία. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, λοιπόν, πρέπει αυτή τη στιγμή να ενισχυθεί και καλούμε όλους εδώ τους αρμόδιους. Έχουμε βουλευτές, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν επαφές με το Υπουργείο, να βοηθήσουν πώς.
ούτε να προτιμηθούν οι του Βόλου, ούτε να προτιμηθούν κάποιοι. Όλοι έχουν, βρισκόμαστε στην ίδια κατηγορία. Όλοι βάλαμε, υπολογίσαμε σύμφωνα με τους μισθούς μας, τους κουτσουρεμένους μισθούς μας τα τελευταία 10 χρόνια, ένα μήνα, δύο, να περάσουμε, να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Πάντα αυτό κάναμε. Να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, να πληρώνουμε τους φόρους μας, τη ΔΕΗ, τους λογαριασμούς μας. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο να σκεφτόμαστε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή αυτό είναι κατάντια για έναν εργαζόμενο. Κατάντια είναι για όλο τον κόσμο που δεν έχει να πάει στο σούπερ μάρκετ, βέβαια. Αλλά ειδικά γι' αυτό μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει. Είναι κάτι τόσο εύκολο να μετακινηθούν δύο υπάλληλοι. Εμείς προσφερθήκαμε με την επιστολή που κοινοποίησαμε και στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Ειδοποιήσαμε αν θέλουν να πάμε να βοηθήσουμε. Μιλάμε τώρα για την προσωρινή σύνταξη. Η προσωρινή σύνταξη σημαίνει ότι δίνω ένα έναντι για να ζήσει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μένει ξαφνικά χωρίς μισθό. Ελπίζω να έχουμε ανταπόκριση και από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, γιατί και εμείς θεωρούμαστε ότι είμαστε συνεργάτες τόσα χρόνια, και να επέμβουν και εκείνοι ώστε να φτάσει στον πολιτικό μας, μέχρι πρότινος πολιτικό μας προϊστάμενο, και να ενισχυθεί το τίμημα άμεσα, ούτως ώστε όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι να κάνουν Πάσχα όπως αξίζει σε όλους τους ανθρώπους με αξιοπρέπεια.